Περίοδο των πέντε μηνών από τη λήψη τη ενισχυτική τρίτη δόση. Θα πάμε στο εμβολιαστικό κέντρο της Αγκώμης να δούμε τι γίνεται σήμερα. Η εικόνα δεν έχει καμία σχέση βεβαίω με την αρχή των εμβολιασμών, Όλγα. Καλή σου μέρα, καλησ... καλημέρα και στου καλεσμένου. Καλημέρα, Κάτια, κυρίε και κύριοι, από το εμβολιαστικό κέντρο εδώ στην Έγκομη. Η εικόνα είναι εντελώ διαφορετική από αυτή που είχαμε συνηθίσει στι αρχέ τη πανδημία και την περίοδο που έβαζαν οι πολίτε την πρώτη ή τη δεύτερη δόση. ωστόσο το ενδιαφέρον των πολιτών, των ανθρώπων οι οποίοι είναι πάνω των 70 ετών και μπορούν να εμβολιαστούν, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ω αυξημένο. Εμεί βρισκόμαστε εδώ αρκετή ώρα και υπάρχει αρκετό κόσμο ο οποίο πηγαίνει και έρχεται και σύμφωνα με τα στοιχεία, των 400 ανθρώπων έρχονται εδώ σε αυτό το εμβολιαστικό κέντρο για να λάβουν την τέταρτη ενισχυτική δόση κατά τη COVID-19. Έχουμε δίπλα μα τον κύριο Ευαγόρα Ταμπούρη, ο οποίο είναι αναπληρωτή διευθυντή των νοσηλευτικών υπηρεσιών, για να μα δώσει έτσι λίγε περισσότερε λεπτομέρειε για του αριθμού αλλά και για το ποια εμβόλια είναι διαθέσιμα αυτήν την στιγμή. Ε, καλή σα μέρα. Ε, από την τρίτη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την τέταρτη δόση για τις ηλικίε μεγαλύτερου από 70 χρονών, ε, συν ε, κάποια άτομα που είναι ανοσοκατασταλμένοι που θα έρθουν με την βεβαίωση του προσωπικού του γιατρού. Ε, η διαδικασία του εμβολιασμού συνεχίζεται. Οι συνάδελφοι είναι εδώ και αναμένουν τον κόσμο για να εμβολιαστεί. Έχουμε ένα αυξημένη τάση από την περασμένη εβδομάδα. Ε, δηλαδή, αν παγκρίνουμε, για παράδειγμα, χθε όταν έγιναν 660 άτομα, ε, Ω τέταρτη δόση παγκύμπρια. Σήμερα είμαστε γύρω στο 500, αλλά είναι Τετάρτη και τα εμβολιαστικά κέντρα θα εργάζονται μέχρι τι 6 το απόγευμα. Ε, 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 αναμένουμε ότι θα είναι μεγαλύτερο ο αριθμό που θα εμβολιαστεί σήμερα. Εμβόλια είναι διαθέσιμα και αν υπάρχουν και συγκεκριμένε μέρε έτσι ώστε να γνωρίζει ο κόσμο ποιον εμβόλιο θέλει να βάλει και πότε μπορεί να έρθει. Μάλιστα. Το πλάνο των εμβολίων αναήμερα έχουμε να αφήσει αυτό που έχει εγκριθεί για από το Φεβρουάριο. Δευτέρα Παρασκευή και Σάββατον υπάρχει το Μοντέρνα από τι 8 το πρωί μέχρι τι 3. Το Φάιζερ είναι Τρίτη, Τετάρτη, Πέπτη και Σάββατον. Μια σημείωση εδώ. Για την Τετάρτη, 3 με 6, που προσφέρεται και το Μοντέρνα και το Φάιζερ για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Και την Παρασκευή υπάρχει επιπλέον των Τζόσον για τα άτομα που θέλουν να κάνουν αυτόν τον μονοδοσικό εμβόλιο. Αυτόν ισχύει μόνο για τα γολκίν ή και για εμβολία, ή και για τα ραντεβού. Σε ό,τι είναι στο γολκίν, το ακριβώς το αντίθετο είναι στο κομμάτι του ραντεβού. Άρα, η τέταρτη δόση και για τον ατόμο που έρχεται είναι μόνο γοκκίν στην παρούσα φάση. Ε, πολύ σύντομα θα γίνει και η διαδικασία αυτή για να μπορούν να, ε, να το κάνουν μέσα από το λογισμικό του Υπουργείου. Οι υπόλοιποι στα ραντεβού είναι οι πρώτε, οι δεύτερε δόσει που ισχύει μέχρι τώρα με το πλάνο του Υπουργείου. Άρα τέταρτη δόση μόνο γοκκκίν. Μάλιστα. Ναι. Ε, πρέπει να γνωρίζει κάτι άλλο ο κόσμο, επειδή εδώ είμαστε λίγη ώρα και κάποιοι έρχονται και του λένε: Δεν μπορείτε να το βάλετε γιατί δεν έχουν περάσει οι πέντε μήνε. Πρέπει ναι. να προσέξουν κάτι, να δουν κάτι πάνω στην κάρτα του. Μάλιστα. Ε, για να μπορέσει κάποιο να ευβολιαστεί, σίγουρα χρειάζεται να έχει μαζί του την ταυτότητα και την κάρτα ευβολιασμού για πιο γρήγορη εξυπηρέτηση. Αλλά ε, φυσ... είναι αποδεδειγμένα ότι η απόφαση είναι πέντε μήνε και περισσότερο για να κάνουν την τέταρτη δόση. Άρα τα άτομα που δεν δεν έχουν κλείσει του πέντε μήνε. Δυστυχώ θα πρέπει να μην παρουσιάζονται στα εμβολιαστικά κέντρα. Υπάρχει ενδιαφέρον και από του επαγγελματίε υγεία αλλά και από τα άτομα τα οποία εργάζονται σε κλειστέ δομέ. Ε... Τα γυροκομεία, οι στέγε, οι κλειστέ δομέ, όλα έχουν ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα. Ο αριθμό μέχρι στιγμή είναι γύρω στα 60 κάτι άτομα που έχουν γίνει. Ε, Όμω είναι στη διαδικασία που ξεκινούν όλε οι επαρχίε να του εξυπηρετούμε είτε με τι κινητέ μονάδε, είτε και η κατοίκων νοσηλεία για να επισκεφτεί τα άτομα που θα πηγαίνουν στο σπίτι. Ε, ενδιαφέρον υπάρχει, είναι ελαφρώ μειωμένο από την προηγούμενη φορά, αλλά να μην σημειώσουμε ότι εδώ υπάρχουν. Υπάρχουν άτομα που έχουν νοσήσει αρκετά μεγάλο αριθμό ατόμων και ειδικά σε αυτέ τι ηλικίε που εμβολιάζουμε τώρα, που αναμένουμε. Με την ανάρρωση και σε πολύ λιγότερο από τρει μήνε να έρθουν να κάνουν το, τον εμβολιασμό του. Άρα όσοι έχουν νοσήσει και θέλουν να βάλουν την τέταρτη δόση, θα πρέπει να περάσει από την ημέρα τη νόση τρει με τέσσερι μήνε. Οι τελευταίε οδηγίε είναι ότι όποιο θα νοσήσει, δικαιούται μετά την ανάρρωση του, εάν δεν έχει ήπια συμπτώματα και δεν έχει οποιαδήποτε ειδικά προβλήματα με την υγεία του, μπορεί αμέσω να περάσει να εμβολιαστεί. Οι τρει μήνε είναι το περιθώριο που δίνει ότι σίγουρα μέσα σε αυτό το διάστημα πρέπει να περάσει να κάνει την επόμενη σου δόση. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι εδώ μαζί μα και η κυρία Μαρία Ροκά. Κυρία Ροκά, θέλετε να μα πείτε εσεί ποιο είναι το κλίμα έτσι που επικρατεί εδώ στου πολίτε που έρχονται. Ναι, εξυπηρετούνται γρήγορα τα άτομα που έρχονται αυτή την περίοδο, γιατί δεν είναι πολύ μεγάλο ο αριθμό όπω ήταν στι αρχικέ δόσει. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να πω, παρόλο που έχουν καθοριστεί οι ημερομηνίε των εμβολίων, οι ημέρε που γίνονται τα εμβόλια, μπορεί να έρθουν εμβόλια σήμερα, για παράδειγμα, το πρωί που είναι τα Pfizer, να έρθουν άτομα για την τέταρτη δόση που θέλουν να κάνουν μοντέρνα. Εμείς θα τα εξυπηρετήσουμε γιατί είναι σε μεγάλη ηλικία και είναι κρίμα να χάσουμε αυτά τα άτομα και να τα φέρουμε μετά από μια εβδομάδα δυο για να κάνουν το εμβόλιο τους ή για κάποια άλλη μέρα. Οπότε έχουμε παραπάνω εμβόλια και εξυπηρετούμε ακόμη και αυτά τα άτομα Ολυκά. που, παρόλο, που μπορεί να μην είναι το εμβόλιο τους σήμερα μέσα στο σύστημα ότι δίδεται. Κάτι. Να δούμε λίγο γιατί έχουμε και ένα άλλο εμβόλιο το τελευταίο διάστημα τη Novavax, Αν δεν λάθο, αν το προτιμάνε, αν είναι κάποιοι πάνε και θέλουν να εμβολιαστούν με αυτό το εμβόλιο. Που δεν είναι ούτε mRNA ούτε τη της ε, 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 τεχνολογία AstraZeneca. Είναι κάτι σχετικό μπορεί να ξέρει να μα πει ε, να μα πούνε οι καλεσμένοι σου. Ε, υπάρχει τώρα και το εμβόλιο τη Νόβα Υπάρχει ενδιαφέρον, ρωτά ο κόσμο, υπάρχει διαθέσιμο. Μέχρι στιγμή έχουν γίνει γύρω στα 70 άτομα έχουν εμβολιαστεί με αυτό το εμβόλιο. Ε, μεγάλη ζήτηση όχι. Με τα σημερινά δεδομένα, ε, αναμένουμε εμεί τα άτομα για τι τρίτε και τι τέταρτε δόσει, που είναι η μεγα ο μεγάλο αριθμό των ατόμων. Ε, όσοι αποφάσισαν να εμβολιαστούν, έχουμε ξεπεράσει το 88,5% των ατόμων που, που ξεκίνησαν τον εμβολιασμό του, είτε πρώτη είτε δεύτερη δόση, και προχωρούμε τώρα σε τρίτη και τέταρτη. Ε, σημαίνει ότι ένα μικρό αριθμό είναι αναποφάσιστο ακόμα. Θέλει κάποιο αυτό το εμβόλιο όταν έρθει εδώ για γολκίν μπορεί να το. Είναι μόνο με ραντεβού το νοβαβάξ και για λόγου εξοικονόμηση αλλά σωστή διαχείριση των εμβολίων. Δεν υπάρχει λόγο για να, να γίνεται ο καθορισμό ανοίγοντα το βάγιο, να μην αχρηστεύεται γιατί δεν παρουσιάζεται και ο σωστό αριθμό. Τουλάχιστον όσο μπορούμε, προσπαθούμε και σε θέματα στελέχωση και σε θέματα προσωπικού να ασχοληθούν και με άλλε εργασίε που έχουν οι επισκέπτε υγεία τα άτομα του λογισμικού για να μπορέσουμε να ετοιμαστούμε και για το επόμενη σχολική χρονιά αν είτε στα σχολεία είτε τι θα γίνει με τους εμβολιασμού με τα νέα δεδομένα των εμβολίων. Και τα παιδιά ανώ 12 μπορούν να έρθουν και για την τρίτη δόση, αν ε, κάνουμε λάθο, Υπάρχει αυξημένο ναι. ενδιαφέρον για αυτόν ή όχι. Ε, διά, ε, υπάρχει ενδιαφέρον από τα παιδιά. Ε, τώρα είναι και περίοδος των εξετάσεων και αρκετή με τα δεδομένα, τα στατιστικά των νοσήσεων. Κυρίως τα παιδιά που έρχονται είναι το Σάββατο, είναι η μέρα που τους βολεύει. Ναι, πράγμα, πράγματι το Σάββατο έχουμε περισσότερα παιδιά, περισσότερους φοιτητές. Παρόλα αυτά το μήνυμά μα είναι και η παρότριση μα είναι να έρθουν τα παιδιά να κάνουν την τρίτη δόση. Είναι αποδεδειγμένο ότι η συμπτωματολογία είναι πολύ μικρότερη όταν έχουν εμβολιαστεί με τρει δόσει εμβολή. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλε αυτέ τι πληροφορίε. Κάτια. Όλγα, σας ευχαριστώ και εσένα και του καλεσμένου σα. Έχουμε μάθει κάποια πράγματα. Βεβαίω, υπάρχει μια διαφορά στο, στον αριθμό των όσων έχουν εμβολιαστεί με Novavax. Ήταν, νομίζω, μεγαλύτερο την προηγούμενη εβδομάδα. Α, κάποιο λάθο στου αριθμού. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να